για μια ακόμη χρονιά το καράβι των κερδίων φτάνει στο λιμάνι. Με καιρό ούριο, με πλήρωμα ευδιάθετο και εννοώ τους γεραπετρίτες, οι οποίοι πραγματικά συμμετέσχαν σε όλες τις εκδηλώσεις με πολύ ενθουσιασμό και που με το χειροκρότημά τους απέδειξαν τη χρησιμότητα αυτών των εκδηλώσεων. Φέτος τα κύρβια συμπίπτουν με μια δύσκολη χρονιά για την πατρίδα μας, με μια χρονιά δοκιμασίας και κρίσεως. Έτσι λοιπόν ο γεραπετρίτης, ο Μακρυγιαλιώτης, είχε τη δυνατότητα συμμετέχοντας στις πολλές δωρεάν εκδηλώσεις να αναζητήσει μια διέξοδο ψυχαγωγίας και χαράς. Ταυτόχρονα με την καθιέρωση του κοινωνικού εισιτηρίου, πολλοί συνδημότες μας είχαν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι ο πολιτισμός, η ευαισθησία, η συναντήληψη, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά είναι έννοιες αλληλένδετες που ομορφαίνουν τη ζωή μας και που είναι ταυτόσιμες με τον πολιτισμό των Ελλήνων. Για μια ακόμη χρονιά λοιπόν αποχαιρετούμε τα κύρβια. Ευχόμαστε έναν πλούσιο και δημιουργικό πολιτιστικό χειμώνα και κυρίως ευχόμαστε ο τόπος μας, η πατρίδα μας, να ξεπεράσουν τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ώστε να επανέλθει το χαμόγελο και η αισιοδοξία στα χείλη των Ελλήνων. Τα κύρβια 2012 ολοκληρώνονται απόψε με το καθιερωμένο πλέον LED εδώ στην πλατεία του Τζαμνίου, στην καρδιά της Ιεράπετρας. Οι φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις πιστεύω ότι προσέφεραν μια όαση πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας και πιστεύω ότι ανέδειξαν την Ιεράπετρα σαν το μεγαλύτερο κέντρο πολιτισμού στην Νότια Κρήτη. Στην κατάρτιση του προγράμματος των φετινών κερβίων κατευλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να συμπεριληφθούν ντόπιες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Συμπεριλήφθησαν αρκετές, ήταν όλες ποιοτικές και που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη μεγάλη παράδοση που έχει η Ιεράπετρα στον πολιτισμό και στην τέχνη. Επίσης, φιλοξενήθηκαν και αγαπημένοι ποιοτικοί καλλιτέχνες, πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη μας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, την κοινοπολιτεία, όλο το προσωπικό που για μια ακόμα φορά ανέλαβαν την διοργάνωση των κερβίων για λογαριασμό του Δήμου. Επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες μας, τις χοροδίες μας, τη Δημοτική Φιλαρμονική, τους ηθοποιούς μας που μας πρόσφεραν αξέχαστες βραδιές. Και τέλος να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, όλες τις γεραπετρίτες και τους γεραπετρίτες, τους μακρυγιαλιώτες, τις μακρογελιώτισσες, διότι και αυτοί πλέον είναι στο Δήμο το δικό μας, που στήριζαν πάντα και στηρίζουν το θεσμό των κερβίων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά, που πιστεύω ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι, διότι τώρα έχουμε αποκτήσει και τη σχετική εμπειρία και πιστεύω ότι θα έχουν προχωρήσει και οι εργασίες ανακαίνησης εδώ του τζαμιού, που θα αναδείξει εδώ την πλατεία και όλη την γύρω περιοχή.